Καλησπέρα και καλώς ήρθατε πάλι στο κανάλι του allaboutorchids.gr. Είμαι η Αναστασία και σήμερα έχω μπροστά μου ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο, καθώς ήρθε η ώρα να μεταφυτεύσω αυτή την ορχιδέα, τη μαξιλάρια. Όσοι τώρα βλέπετε για πρώτη φορά αυτό το φυτό, θα βάλω φυσικά το βίντεο πάνω δεξιά για να το δείτε. Πολύ έτσι περιληπτικά θα σας πω ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερο είδος ορχιδέας, ξεχωριστό, αρωματικό, με πάρα πολύ όμορφα άνθη. Θα βάλω έτσι και μια φωτογραφία για να το δείτε, αλλά σας συστήνω να δείτε το βίντεο για να απολαύσετε την εικόνα και τα υπέροχα κόκκινα σε χρώμα του κρασιού άνθη της. Η ορχιδέα αυτή ήρθε από το προμηθευτή της σε αυτό το έτσι μαύρο πλαστικό γλαστράκι που σίγουρα ο καθένας μπορεί να καταλάβει ότι δεν είναι ό,τι καλύτερο για το φυτό. Έχει μόνο μία μεγάλη τρύπα αποστράγγισης από κάτω και είναι φυτεμένη σε σφάγνο. Αν έτσι μπορούσατε να την πιάσετε, είναι πολύ έτσι σφιχτό εδώ το γλαστράκι και νομίζω ότι αν την αγοράσετε, από τη στιγμή που θα πανθεί, το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνετε είναι να τη βάλετε σε ένα φρέσκο υπόστρωμα. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που θα κάνω εγώ εδώ είναι να αφαιρέσω αυτή τη γλάστρα την πλαστική και αφού δω την κατάσταση του ριζικού συστήματος θα προχωρήσω στην αφαίρεση του παλιού υποστρώματος και την αντικατάστασή του με νέο. Παρότι έτσι αυτή η γλάστρα είναι εντελώς χάλια, νομίζω ότι έχει ένα πλεονέκτημα με ένα ψαλιδάκι, θα την κόψω και πιστεύω ότι θα αφαιρεθεί σχετικά εύκολα. Θέλει πολύ προσοχή αυτή η δουλειά γιατί οι ρίζες βρίσκονται και ήδη φαίνεται εδώ περιμετρικά της γλάστρας, οπότε είναι πάρα πολύ εύκολο να τραυματίσει κανείς τις ρίζες, οπότε πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Τι βλέπετε λοιπόν εδώ, έχει πάρα πολλές και καλές ρίζες. Το δύσκολο τώρα θα είναι να αφαιρεθεί το σφάγνο, καθώς όπως βλέπετε είναι στο κέντρο του φυτού και οι ρίζες είναι γύρω γύρω, οπότε αυτό είναι μια πολύ δύσκολη δουλειά. Το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι να τη βάλω να μουλιάσει αρκετή ώρα για να μαλακώσουν οι ρίζες και να γίνουν πιο πολύ ελαστικές. Θα κλείσω την κάμερα για να μην βαρεθείτε και θα την ξανανοίξω όταν έχω αφαιρέσει όσο περισσότερο από αυτό το υπόστρωμα μπορώ. Εδώ τώρα βλέπετε μερικά στιγμιότυπα από τη διαδικασία αφαίρεσης του σφάγνου. Όπως βλέπετε εδώ ένα λεπτό πινέλο είναι απαραίτητο γιατί αυτό θα σας βοηθήσει να μπείτε βαθιά ανάμεσα στις ρίζες και να σκάψετε και σιγά σιγά να αφαιρέσετε το σφάγνο. Δεν μπορείτε εύκολα να το κάνετε με το χέρι γιατί θα τραυματίσετε τις ρίζες, είναι πολύ πυκνές μέσα στο παλιό υπόστρωμα, οπότε πρέπει σιγά σιγά και μουλιάζοντας ταυτόχρονα την ορχιδέα να σκάψετε και μετά με ένα τσιμπιδάκι φρυδιών όπως βλέπετε εδώ πέρα να αφαιρέσετε σιγά σιγά τα υπολείμματα του σφάγνου. Εμένα μου πήρε αυτή όλη η δουλειά περίπου 2 ώρες, μούλιαζα και ξαναμούλιαζα τις ρίζες για να ξεκολλούν σταδιακά καθώς αφαιρούσα όλο και μεγαλύτερη ποσότητα σφάγνου. Θέλει πάρα πολύ υπομονή και επιμονή και πρέπει να οπλιστείτε και με τα δύο, διαφορετικά θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κάνετε χωρίς ειδικά αυτά τα δύο εργαλεία που βλέπετε στην οθόνη σας. Βλέπετε εδώ με το τσιμπιδάκι σιγά σιγά τραβάω το σφάγνο και ξαναμπαίνω πάλι με το πινέλο και ξανά όλη αυτή η δουλειά για περίπου 2 ώρες μέχρι όπως θα δείτε και στο επόμενο πλάνο θα αφαιρεθεί εντελώς όλο αυτό το παλιό σφάγνο που υπήρχε μέσα στην ορχιδέα αυτή. Εδώ λοιπόν είναι το αποτέλεσμα μιας δουλειάς που μου πήρε ώρες θα έλεγα. Βλέπετε ότι οι ρίζες της είναι εξαιρετικές, είναι τέλειες.
Θέλω να σας πω ότι σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις πραγματικά η μεταφύτευση είναι κάτι που με προβληματίζει, γιατί πάντα η αλλαγή του υποστρώματος σοκάρει τα φυτά και δεν τους αρέσει. Όμως το συγκεκριμένο υπόστρωμα που ήταν το φυτό αυτό ήταν σε πάρα πολύ κακή κατάσταση όπως το είδατε. Επίσης οι ρίζες είναι αρκετές, δηλαδή θα χρειαζόταν μεταφύτευση ούτως ή άλλως, οπότε πρέπει να πάρω το ρίσκο να το αφαιρέσω εντελώς και να βάλω εντελώς φρέσκο. Τώρα, σε ό,τι αφορά την επιλογή του υποστρώματος, εγώ έχω επιλέξει και θα το δείτε σε λίγο, περλίτη και σφάγνο για να την βάλω. Εάν δεν έχετε σφάγνο, μπορείτε να τη μεταφυτεύσετε μόνο σε περλίτη. Επίσης, μία άλλη επιλογή θα ήταν ο λεπτός φλοιός, ο περλίτης και λίγο χώμα κοκοφίνικα. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να φτιάξετε ένα μείγμα το οποίο να προσφέρει πάρα πολύ υγρασία, γιατί όπως είδατε ήταν σχεδόν σε ένα πράγμα το οποίο ήταν μουσκεμα σαν σφουγγάρι και αυτό δεν φαινόταν καθόλου να ενοχλεί το φυτό. Οπότε θέλουμε ένα υπόστρωμα που μπορεί να προσφέρει μεγάλες ποσότητες υγρασίας και δεν θα έλεγα τόσο αρισμό, γιατί αν κρίνω από εκεί που ήταν, νομίζω ότι όπου και να τη βάλετε θα είναι καλύτερα. Εδώ έχω φτιάξει το μείγμα μου, το οποίο είναι μπόλικος περλίτης όπως βλέπετε και σφάγνο, γιατί δεν θέλω ξανά το σφάγνο να γίνει μια άμορφη μάζα ανάμεσα στις ρίζες, ώστε να μπορώ όταν θα χρειαστεί να το αφαιρέσω πιο εύκολα. Εδώ είναι και η γλάστρα που έχω επιλέξει, μη σας φαίνεται πολύ μεγάλη, θα δείτε ότι είναι αρκετά καλό το μέγεθος γιατί οι ρίζες έχουν ανοίξει, οπότε το φυτό τώρα θα χρειαστεί τον περισσότερο χώρο, θα βάλω και στον πάτο τη λέκα, οπότε θα ανέβει όσο να είναι το φυτό πιο πάνω και σκοπεύω εδώ να μείνει κιόλας για αρκετό καιρό, έχω κάνει και τις τρυπούλες για αερισμό. Δεν είναι απαραίτητο να βάλετε διάφανη γλάστρα, αλλά θέλουμε πάντα να παρακολουθούμε τι γίνεται με τις ρίζες και σε φυτά που δεν έχουμε εμπειρία και σε φυτά που έτσι τα έχουμε μεταφυτεύσει και έχουμε μία αγωνία να δούμε ότι όλα πηγαίνουν καλά. Την έχω βάλει εδώ έτσι ξαπλωτή όπως βλέπετε, γιατί θα αρχίζω να γεμίζω με σφάγνο μέσα εδώ τις ρίζες, πριν δηλαδή την τοποθετήσω μέσα στη γλάστρα. Οπότε θέλω να είναι έτσι εδώ ξαπλωτή για να μπορώ να βάλω το υπόστρωμα ανάμεσα στα κενά και μετά θα την τοποθετήσω στη γλάστρα και θα συνεχίσω να προσθέτω όπου υπάρχει κενό περιμετρικά. Οπότε θα βάλω τώρα την κάμερα στο γρήγορο για να μην βαρεθείτε, αλλά θα σας αφήσω να δείτε τη διαδικασία αυτή γρήγορα. Λοιπόν, βλέπετε ότι εδώ τώρα το έχω κάνει σαν μπαλίτσα και αυτή την μπαλίτσα τώρα σιγά σιγά θα βάλω μέσα στη γλάστρα με προσοχή και όπου χρειαστεί πάλι θα συμπληρώσω σφάγνο. Thank you.
Η πιο επεισοδιακή νομίζω και δύσκολη μεταφύτευση που έχω κάνει ποτέ έφτασε στο τέλος της. Νομίζω ότι είναι μια χαρά. Μπορείτε να δείτε εδώ, οι ρίζες έχουν καλυφθεί σχεδόν εντελώς από το φρέσκο σφάγνο. Θα τη βάλω τώρα κάπου ήσυχα μέσα στο χώρο, δροσερά. Είναι φυτό που δεν τα πάει και πάρα πολύ καλά με τη ζέστη. Μπορείτε βέβαια να τη βγάλετε έξω σε κάποιο δροσερό σημείο. Σε κάθε περίπτωση η διαφορά, εκτός αν έχετε air condition μέσα στο σπίτι του, έξω με το μέσα είναι γύρω στους 3 βαθμούς περίπου, οπότε δεν νομίζω ότι θα πάθει και κάτι αν μείνει έξω. Θέλει αρκετό φως. Γενικά αυτό να το ξέρετε σαν κανόνα. Πάντως σας συστήνω ότι αν την έχετε αγοράσει πρέπει να μπείτε στη διαδικασία να τη μεταφυτεύσετε, γιατί το προηγούμενο υπόστρωμα όπως και η γλάστρα της δεν ήταν και ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, δεν έχω να πω κάτι άλλο, φιλιά πολλά, να περνάτε καλά, τα γνωστά τώρα, αν σας άρεσε αυτό το βίντεο κάντε like και subscribe στο κανάλι και επίσης κάτω στην περιγραφή θα βρείτε και πληροφορίες σχετικά με το blog μου και τα άλλα social media όπου συχνά ανεβάζω πληροφορίες γύρω από τη φροντίδα κάθε ορχιδέας. Γεια! Yeah.